Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην κρίση τη Ελλάδα με την Ρωσία. Με τρει μέρε καθυστέρηση απάντησε η Αθήνα στι απελάσει στελεχών τη ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα, οι οποίε είχαν έρθει ω αντίπεινα σε αντίστοιχα μέτρα που είχαν πάρει οι ελληνικέ αρχέ τον Ιούλιο. Μάλιστα, με σκληρή γλώσσα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τη Ρωσία ότι πολεμά στο πλευρό τη Τουρκία. Η Αθήνα συντηρεί το ψυχρό πόλεμο με τη Μόσχα που είχε ξεσπάσει τον Ιούλιο με την απέλαση Ρώσων διπλωματών, η οποία σχετιζόταν με παρεμβάσει του στο Σκοπιανό. Μετά τα ρωσικά αντίπεινα με την απέλαση στελεχών της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα, σήμερα, με τρεις μέρες καθυστέρηση, το Υπουργείο Εξωτερικών εξαπέλυσε νέα βέλη προς τη Μόσχα. Η απόφαση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν βασιζόταν σε στοιχεία όπω εκείνη τη ελληνική πλευρά που στηρίχθηκε σε συγκεκριμένε αποδείξει παράνομη και παράτυπη δραστηριότητα Ρώσων αξιωματούχων και πολιτών στο εσωτερικό τη χώρα. Αντίθετα, η απόφαση τη ρωσική πλευρά είναι αυθαίρετη και εκδικητική. Δεν βασίζεται σε κανένα στοιχείο. Με αφορμή το Σκοπιανό, η Αθήνα κατηγορεί τη Μόσχα για απόπειρε εξαγορά κρατικών αξιωματούχων, για υπονόμευση τη εξωτερική πολιτική και για παρεμβάσει στο ιστορικό τη Ελλάδα. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια μερίδα Ρώσων, ευτυχώ μειοψηφική, που νομίζει ότι μπορεί να κινείται στην Ελλάδα χωρί να σέβεται νόμου και κανόνε, ακόμα και να εκτοξεύει απειλέ. Μάλιστα, η Αθήνα κατηγορεί τη Ρωσική Αρκούδα ότι πολεμά ο σύντροφο ενόπλη τη Τουρκία και τη παρέχει σειρά διευκολύνσεων στον τομέα τη ασφάλεια. Όσον αφορά την απαγόρευση εισόδου στη χώρα μα Ρώσων κληρικών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι αυτοί ανήκουν σε οργάνωση που δημιουργήθηκε το 19ο αιώνα από τις μυστικές υπηρεσίες των Τσάρων και είχε στόχο τον αφελινισμό των πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής.